Ελάτε, να πείτε λίγο κρασάκι. Στον πρώτο Δημάρχο Τρίπολης, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία, εύχομαι οι πολίτες της Τρίπολης να έχουν μια καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη. Δήμαρχέ μου, όσες ευχές έλαβαν οι πολίτες σας εδώ, οι συμπολίτες σας, να γίνουν πραγματικότητα, ενωμένες με τις δικές μου ευχές. Για την Τρίπολη βλέπω ένα πολύ καλύτερο μέλλον, ιδιαίτερα με την ίδρυση και λειτουργία των φαρμακοβιομηχανιών και την αναζωογόνηση της βιομηχανικής περιοχής. Εύχομαι στον Δήμαρχο καλό έργο. Είχαμε μια κοινή πορεία, καλή, συνεργαζόμενη, για το καλό εδώ και της Τρίπολης και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Μια χρονιά γεμάτη εκλογές, δημοτικές, περιφερειακές, εθνικές εκλογές. Πρέπει να γίνουν με ηρεμία, με ησυχία, ο λαός να αποφασίσει, να εκλέξει τον δήμαρχο που θέλει, τον περιφερειάρχη που θέλει, την κυβέρνηση που θέλει και όλοι κατά το δημοκρατικό τρόπο να στηρίξουμε τις επιλογές του λαού μας. Καλή αυριανή, Χριστούγεννα που να φέρουν αλλαγές και μια νέα χρονιά καλύτερη για τον τόπο και για την πατρίδα. Χρόνια πολλά, Δήμαρχε, και σε εσένα και στην οικογένειά σου και τους συμπολίτες σου εδώ. Δύο λόγια, κύριε Περιφερειάρχα, για το χριστουγεννιάτικο χωριό εδώ του Δήμου Τρίπολης. Κοιτάξτε, ο Δήμος Τρίπολης μας εκπλήσει πάντοτε με τις καινοτομίες, με την πρωτοπορία του. Κάνει ένα μεγάλο αγώνα, όπως όλες οι πόλεις, να συγκεντρώνει κόσμο εδώ. Και χαίρομαι γιατί περπατώντας σήμερα στους δρόμους της Τρίπολης, νόμιζα ότι είναι και Πάσχα, έτσι, Χριστούγεννα με τέτοια καλοκαιρία, είδα χιλιάδες κόσμο, γεμάτα τα μαγαζιά, γεμάτα τις καφετέριες, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα και αυτό είναι σπουδαίο για αυτή την πόλη που χρειάζεται κόσμο και χρειάζεται μια κίνηση στα καταστήματα και χαίρομαι πολύ γιατί σήμερα είναι χιλιάδες άνθρωποι εδώ και χαίρονται την ημέρα που είναι πασχαλιάτικη και όχι χριστουγεννιάτικη. Θα έρθουν όμως και τα χιόνια. Θα έρθει και ο δύσκολος καιρός, είναι βέβαιο, είναι πίσω. Εύχομαι να μην έρθει την άνοιξη. Τα μηνύματα που λαμβάνετε από την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τις υπόλοιπες πόλεις, χωριά, κομοπόλεις. Κοιτάξτε, έχουμε γεμίσει από κόσμο. Ο αυτοκινητόδρομος έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ο κόσμος να προσέχει. Τα μηνύματα τα οποία έχω, άλλωστε επισκέπτομαι 2-3 νομούς κάθε μέρα και από την Κόρινθο και από το Άργο και από τη Σπάρτη, προφανώς και από την Καλαμάτα που διαμένω εκεί, είναι εξαιρετικά καλά. Έχουμε πολύ κόσμο. Η Αρκαδία, ιδιαίτερα η ορεινή Αρκαδία, έχει σχεδόν πληρότητα 100% και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Να δουλέψουν οι επαγγελματίες, θέσεις εργασίες, χρήματα στην αγορά. Νομίζω ότι το αξίζει η Αρκαδία και ολόκληρη η Πελοπόννησο. Αλλά τα Χριστούγεννα είναι για τις ορεινές περιοχές, όπως χαίρομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμαρχε, εξήρε το έργο σας ο Περιφερειάρχης για ακόμη μια φορά. Χριστούγεννα στην Τρίπολη. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη για την παρουσία του σήμερα εδώ, να του ευχηθώ προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία, όπως να του ευχηθώ καλή πρόοδο όλη η Πελοπόννησος. Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω άλλη μια φορά, η συνεργασία του Δήμου Τρίπολης με την περιφέρεια Πελοποννήσου, η συνεργασία δηλαδή η δική μου με τον περιφερειάρχη τον κύριο Νίκα, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω άριστη και παραπάνω από άριστη, με γνώμονα βέβαια πάντα να γίνονται προσπάθειες να βελτιωθεί
και η καθημερινότητα της πόλης μας, αλλά και οι προοπτικές του Δήμου και της περιοχής μας. Η συνεργασία αυτή από την πλευρά μας θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, ελπίζω και είμαι σίγουρος και από την πλευρά της περιφέρειας. Και ως είπαμε και είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, είναι κοινός η ανάπτυξη της περιοχής μας, μιας περιοχής η οποία τα τελευταία χρόνια με τις αλλεπάλληλες κρίσεις από το 10 και ύστερα έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Φαίνεται ότι ανοίγει ένα μέλλον καλύτερο. Είναι οι φαρμακοβιομηχανίες, είναι το ενδιαφέρον που υπάρχει για άλλες επενδύσεις και ο στόχος είναι ο Δήμος Τρίπολης να διευκολύνει όσον αφορά τις επενδύσεις τους επενδυτές στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, αλλά και να βελτιώσει την καθημερινότητα και την εικόνα της πόλης και των χωριών μας, προς όφελος εννοείται της διαβίωσης των πολιτών που μένουν εδώ, αλλά και των επισκεπτών κάθε φορά. Είναι αλήθεια ότι αυτές τις μέρες και πριν λίγο είχα μια επικοινωνία και με τους ξενοδόχους, είναι γεμάτη η περιοχή μας, όπως είναι όλη η Αρκαδία, όπως ψεύω είναι όλη η Πελοπόννησος. Εύχομαι λοιπόν σε όλους τους επισκέπτες μας να περάσουν καλά αυτές τις μέρες, να δουν τη στολισμένη πόλη μας και τα χωριά μας, να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μας και για τους συμπολίτες μας. Εύχομαι σε όλους προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία και ας είναι το 2023 ένας χρόνος που δεν θα έχει τα πολλά προβλήματα που ξένησε ο πόλεμος και η επακόλουθη οικονομική κρίση το 2022. Για εδώ τι μπορεί να δει ο κόσμος, οι επισκέπτες στο χωριό. Εδώ είναι το χριστουγεννιάτικο χωριό, μια χριστουγεννιάτικη αγορά, όπως συνηθίζεται σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Από αύριο θα αρχίσουν και οι εκδηλώσεις εδώ για τα παιδιά, με αγιοβασίλειδες, κλόν κλπ. Είναι μια ωραία έτσι, διακόσμηση που μπορεί ο άλλος να κάθε πολίτης να κάνει τη βόλτα του, να φάει κάτι, να πιει κάτι, να αγοράσει κάτι και τα παιδιά, όπως είπα, από αύριο να έχουν τις γράες με τον Άγιο Βασίλη, με τους να διασκεδάσουν και να περάσουν ευχάριστα. Μας βοηθάει ο καιρός, είναι ανοιξιάτικος, όπως είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, δεν πειράζει, ας κρατήσει λίγες και ας έρθουν τα χιόνια και οι βροχές μετά τις. Να είστε καλά.